Οι χάρες τέλος και τους κακοπληρωτές νερού. Έρχεται η χαριστική βόλη και τα υδρόμετρα για όφιλες άνω των 500 ευρώ, το μήνυμα που στέλνουν δήμαρχοι του νησιού που βρίσκονται αντιμέτωποι με τα χρέη μαμούθ και συνίδρευση. Τα 4 εκατομμύρια ευρώ ξεπερνούν τα φρέσκια στην Ιεράπετρα, τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ στη δημοτική επιχείρηση Μαλεβιζίου και το 1 εκατομμύριο 700.000 ευρώ στη ΔΕΙΑ Μινώα Παιδιάδας. Αυτοί οι οποίοι δεν θα έρθουν, δεν θα τους χαριστούμε, θα αφαιρέσουμε τα υδρόμετρα όπως προβλέπεται από τον νόμο, γιατί δεν είναι σωστό σε ένα δήμο στην Ιεράπτρα και νομίζω και σε όλους τους δήμους κάποιοι να πληρώνουν και κάποιοι να διαφορούν. Προχωρήσαμε μετά από ενημέρωση πάλι των πολιτών σε δέσμευση στην ΑΦΜΗ και βεβαίωση στην εφορία περίπου 810 λογαριασμούς, οι οποίες χρωστάνε πάνω από 9 εξάμηνα και πάνω από 500 ευρώ. Το επόμενο διάστημα, αν δεν έχουμε αποτέλεσμα εισπρακτικό, θα προχωρήσουμε και στην αφαίρεση υδρομέτρων. Το τελευταίο διάστημα, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψη στο Μαλεβίζη προχώρησε στην αφαίρεση 70 υδρομέτρων, δέσμευσε αρκετά αφημί, ενώ ακολουθούν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Αυτό που επιβάλλει ο νόμος και έχουμε στείλει έγγραφο στο Υπουργείο για να εγκρίνει το θέμα της κατάστασης λογαριασμού και να μπορεί να εισπράττει η εφορία χρήματα για λογαριασμό της ΔΕΙΑ, είναι κάτι το οποίο αν δεν το κάνουμε, είμαστε υπόλοιποι σαν ΔΣ της ΔΕΙΑ και κατ' επέκταση και σαν Δήμος. Το νερό είναι ένα αγαθό το οποίο είναι το πιο φτηνό αυτή τη στιγμή που παρέχεται. Μπροστά στον ουρατό κίνδυνο της αφαίρεσης υδρομέτρων, αρκετοί σπέβουν να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στην Ιεράπετρα μετά το τελεσίγραφο του Δημάρχου, ο οποίος έκανε σαφές ότι δεν θα δεχτεί στο γραφείο του Δημότη που θα σκεφτεί να ζητήσει χάρη για το νερό. Ο Δήμος προφανώς έχει ανάγκες. Από την άλλη, και οι δημότες του είναι προφανές ότι η εποχή που ζούμε είναι δύσκολη γενικότερα για όλους. Κάποιος που δεν έχει χρήματα και δεν. Να αφήσουν λίγο περιθώριο, ρε παιδί μου, για να το πληρώσουν μετά. Αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή πάνε σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να μπουν στο ταμείο του Δήμου για να μπορέσει ο Δήμος να ανταποκριθεί στις καθημερινές του ανάγκες. Μιλάμε τώρα για το 95% των δημοτών της Ιεράπτρας, αυτοί οι οποίοι χρωστάνε στο Δήμο, που θα πρέπει να ρυθμίσουν, να εξοφλήσουν, αλλιώς θα αφαιρεθούν τα υδρόμετρα. Ήδη έχουν βεβαιωθεί στην εφορία χρέη για 800 περιπτώσεις νοικοκυριών στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας, ο οποίος άμεσα προχωρά στο επόμενο βήμα, που είναι η αφαίρεση υδρομέτρων. Είναι μια κίνηση η οποία είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα της ΔΕΙΑ. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να συντηρήσουμε, να επισκευάσουμε και το δίκτυο και τις γεωτρήσεις. Κινδυνεύουμε κάποια στιγμή να μείνουν χωριά χωρίς νερό. Δεν έχει βρέξει καθόλου. Η γη είναι ξερή, όπως τη λέμε εμείς οι αγρότες, και καλό θα ήταν οι Δήμοι να αγκαλιάσουν τους αγρότες και να μην προβούν σε τέτοιου είδους ενέργειες, να κατασχέσουν ή να αφαιρέσουν υδρόμετα από τους δημότες, έτσι ώστε να μπορούν και με τη σειρά τους οι δημότες να παράγουν, να εισπράξουν χρήματα και με τη σειρά τους να πληρώσουν τις οφειλές τους. Η ελαστικότητα και τα χρέη στο νερό αποτελούν πλέον παρελθόν, ενώ αρκετές ευκαιρίες για διευκολύνσεις που υπήρξαν σε πληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών έπεσαν στο απόλυτο κενό, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό έχασε τις ευνοϊκές ρυθμίσεις και στο Δήμο Μαλεβιζίου. Έχει ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 30% έχει χάσει τη ρύθμιση.